Πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε την κυρία Κατσουράκη Μαρία, που είναι συντονίστρια του webinar που προλογούμε, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, παιδίατρος, επιμελήτρια του ΕΣΥ και στην παιδιατρική κλινική του Αγίου Νικολάου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Πάντα δίπλα μας, πάντα δίπλα στην Παγκρίτια Παιδιατρική Εταιρεία και στις δράσεις της. Όπως είπατε σήμερα, 7 με 9 webinar. Με θέμα την παιδική κακοποίηση. Στόχος μας είναι να εκπαιδευτούμε, να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς και οι παιδίατροι και οι παιδαγωγοί, όσοι εμπλεκόμαστε, έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα και έγκυρα και έγκαιρα να διαχειριζόμαστε τα περιστατικά. Η αλήθεια είναι ότι τα αυξανόμενα περιστατικά παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη να μπορέσουμε να προλάβουμε και σε δεύτερο χρόνο να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα περιστατικά. Και να γνωρίζει περισσότερο και η κοινωνία, έτσι, και πώς να αντιδράει τελικά σε όλα εκείνα, τα ψήγματα έτσι, κακοποιητικών συμπεριφορών, στα μάτια των παιδιών, συμπεριφορές των παιδιών, στα σωματάκια των παιδιών. Έτσι, θέλω να σπεύσω να καλωσορίσουμε και τον κύριο Σαμιωτάκη Γιώργο, ο οποίος θα είναι ομιλητής στο webinar, παιδοψυχίατρος, επιμελητής του ΕΣΥ στην κλινική του Παγνή. Καλώς ήρθατε και εσείς. Είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Ένα αφανές έγκλημα, έτσι. Αφανές έγκλημα, κυριολεκτικά το χαρακτηρίζω πάρα πολύ, με τεράστιες διαστάσεις. Οι αριθμοί τρομάζουν, το λέγαμε προηγουμένως και πίσω από τις κάμερες. Πολύ σωστά το λέτε. Οι αριθμοί τρομάζουν και αν ξέραμε και τους πραγματικούς αριθμούς, θα τρομάζαμε ακόμα περισσότερο. Γιατί οι έρευνες που γίνονται για την κακοποίηση στην παιδική ηλικία σίγουρα δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, ούτε η οργάνωση των ερευνών που γίνονται είναι τέτοια που να μας δίνει τη σωστή διάσταση του προβλήματος, αλλά ούτε και, αν θέλετε, ακόμα και στις δυτικές κοινωνίες, στις πολιτισμένες κοινωνίες, υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να καταγραφεί το φαινόμενο σε όλη τη δράση. Αυτό είναι η μία πλευρά του προβλήματος, που δεν έχουμε τους πραγματικούς αριθμούς. Η άλλη πλευρά του προβλήματος, που εξηγεί το φαινόμενο ότι αυτά που ξέρουμε είναι όσον αφορά τους αριθμούς, όχι την αιτιολογία τόσο πολύ, έχει να κάνει με την υφή, με την ποιότητα του προβλήματος, γιατί πολλές φορές η παιδική κακοποίηση αποκρύπτεται. Αποκρύπτεται και από το ίδιο το παιδί, και από τους θύτες, και από τις οικογένειες, και από τις οικογένειες, και από το παιδί, και από τον περίγυρο. Δηλαδή πολλές φορές θα εκπλαγούμε εάν δούμε μερικές στατιστικές που λένε το εξής, ότι έχουν γίνει, και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει μελέτες που ρωτάνε τον γενικό πληθυσμό πώς αντιδρούσαν αν έπεφτε στην αντίληψή τους μια κακοποίηση, είτε σωματική είτε σεξουαλική κακοποίηση. Δεν υπάρχει ενός είδους, είναι 4-5 διαφορετικές οι ποιότητες και τα είδη της κακοποίησης. Οι περισσότεροι θα σιωπούσαν. Κοιτάξτε, όπως και τα θύματα, ένα στα δύο θύματα σιωπούν. Τα θύματα σιωπούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφενός γιατί φοβούνται, αφετέρου γιατί μπορεί το ηλικιακό τους επίπεδο να είναι τέτοιο, ούτως ώστε να μην μπορούν να το πούν. Δηλαδή, κακοποίηση δεν γίνεται μόνο σε παιδιά και εφήβους, γίνεται και σε βρέφη. Σε πολύ μικρά μωράκια, βέβαια. Και σε βρέφη. Και μάλιστα η βρεφική κακοποίηση είναι περίπου δεκαπλάσια από ό,τι στην ενήλικη ζωή. Στη μεγαλύτερη ηλικία των παιδιών. Θα δούμε στατιστικά που λένε ότι, ας πούμε, αναγωγές που γίνονται από στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι, θα σας αναφέρω μια συγκεκριμένη μελέτη, έδειξε ότι περίπου 6 στα 1000 παιδιά πάνω από 10 χρονών κακοποιούνται, στην Αμερική μια τέτοια μελέτη, ενώ βρέφει κάτω του ενός έτους είναι 60 στα 1000 παιδιά. Συνταρακτική αριθμή. Και στην Ελλάδα όμως οι αριθμοί. Στην Ελλάδα το βλέπαμε ακριβώς. Ναι, βέβαια, στην Ελλάδα, ένα στα πέντε θα βιώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό σεξουαλικής βίας έως τα 18 έτη. Έτσι. Σωστό. Και 7 στις 10 κακοποιήσεις γίνονται συνήθως από γονείς ή από συγγενείς.
Σωστό. Είναι στιγμή που δεν θέλουμε καθόλου να συζητάμε. Κυρία Κατσουράκη, εγώ έχω την εξής απορία. Πόσο σημαντικό είναι η ίδια ιατρική κοινότητα να ξεκινήσει ή αν το έχει ήδη ξεκινήσει, να κινητοποιείται σε τέτοια ζητήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο παιδίατρος είναι ο πρώτος γιατρός που πάμε και εμπιστευόμαστε ένα παιδί, ένα μωρό ή ένα παιδί μέχρι να ενηλικιωθεί τέλος πάντων. Ο γιατρός είναι ικανός να αναγνωρίσει κάποια σημάδια, ώστε και ο ίδιος να θορυβηθεί και να πει τώρα εδώ κάτι συμβαίνει, κάτι πρέπει και εγώ να κάνω για να βοηθήσω το παιδί. Και πώς αντιδρά έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Τα πρώτα σημάδια λοιπόν, ο πρώτος που θα αναγνωρίσει είναι ο παιδίατρος, είτε στοιχεία κακοποίησης είτε στοιχεία παραμέλησης. Είναι σύνθετος ο ρόλος πλέον του σύγχρονου παιδιάτρου και χρειάζεται και άλλες δεξιότητες πέραν της αυστηρής επιστημονικής κατάρτισης, δεξιότητες που έχουν σχέση με το παιδαγωγικό, το κοινωνικό, το νομικό κομμάτι, έτσι, ώστε να μπορέσει να ελιχθεί και γρήγορα να αναγνωρίσει και χωρίς στη συνέχεια να κατηγορηθεί αδίκως ή να φέρει σε δύσκολη θέση το παιδί. Ένας από τους στόχους του webinar είναι και αυτός, να ευαισθητοποιηθούν οι επαγγελματίες υγείας και να μας δοθεί το μονοπάτι, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο, να το κατηγοριοποιήσουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να απευθυνόμαστε άμεσα στην κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, να εποπτεύει, να αφουγκράζεται, να μας βοηθήσει, να γίνει ένα μεγάλο πλέγμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε γρήγορα, άμεσα και έγκαιρα να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό. Στόχος είναι να αποφευχθεί και το δευτερογενές βέβαια τραύμα, το οποίο γίνεται συνήθως στα πλαίσια της διερεύνησης και της νομικής σύστασης, τέλος πάντων, του περιστατικού. Είναι δύσκολο. Είμαστε σε δύσκολη θέση, κακά τα ψέματα. Πρέπει να εκείνη την ώρα να βολιδοσκοπήσουμε τι περιβάλλον έχει φέρει το παιδί, πώς ακριβώς θα μιλήσουμε, πώς θα απευθυνθούμε στο γονέα. Ίσως να μας μιλήσει το παιδί σε δεύτερο χρόνο, ίσως λίγο μόνο του, με κάποιο τρόπο όμως να είμαστε ευέλικτοι και σίγουρα να μην δώσουμε πατήματα, γιατί μερικές φορές μπορεί να κάνουμε κι εμείς λάθος. Τις περισσότερες φορές όμως χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ευαισθησία για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά, το περιβάλλον και να μπορέσουμε να δείξουμε το δρόμο, έτσι ώστε να μην κακοποιηθεί κανένα άλλο παιδί στο μέλλον. Βέβαια. Κύριε Σαμιωτάκη, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς το webinar, το οποίο ξεκινάει σήμερα το απόγευμα στις 7, θα διαρκέσει μέχρι και τις 9, εκ μέρους της Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας. Το σημαντικό σε αυτό το webinar, εκτός τους εξαιρετικούς ομιλητές και τη συμβολή όλων των επιστημονικών φορέων, θα υπάρχει και εκπρόσωπος της δικαιοσύνης. Εισαγγελέας θα δώσει το παρόν, θα συνομιλήσει για όλο το νομικό πλαίσιο που διέπει το κομμάτι της παιδικής κακοποίησης. Ως παιδοψυχίατρος, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε δει πάρα πολλά περιστατικά. Έχει τύχει κάποια στιγμή να απογοητευτείτε για την τροπή που πήρε το θέμα, το ζήτημα, η περίπτωση ενός παιδιού από εκεί πέρα, από τη στιγμή που συμβάλλατε να φτάσει μέχρι ένα σημείο, δεν ολοκληρώθηκε νομικά, αντιλαμβάνεστε τι σας λέω, να σας πήρε το παράπονο, το άδικο, από τη στιγμή που υπάρχει και το τμήμα προστασίας ανηλίκων. Όλο αυτό το σύστημα πώς λειτουργεί από την ιατρική κοινότητα και έπειτα, από τον εκπαιδευτικό και έπειτα. Πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλετε, ρισκάρετε πολλές φορές να καταγγείλετε την κακοποιητική συμπεριφορά που ένα παιδί έχει βιώσει. Που το βλέπετε στα μάτια του, στη συμπεριφορά του, στο σωματάκι του. Γι' αυτό το λέω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που σήμερα θα βρίσκεται. Μια που αναφέρεστε σε συναισθήματα. Συναισθήματα. Ναι. Η απογοήτευση είναι όταν έρχεται το περιστατικό. Αυτό που μπορεί να εξελιχθεί ως συναίσθημα και να μετατραπεί από απογοήτευση, γιατί είναι απογοητευτικό να βλέπεις ένα παιδί κακοποιημένο είτε σωματικά είτε σεξουαλικά είτε με άλλη μορφή κακοποίηση. Το συναίσθημα που μπορεί να μετατραπεί είναι σε θυμό. Και ο θυμός είναι πρώτον όταν το περιστατικό αυτό, το παιδί που ήδη έχει κακοποιηθεί, γίνεται μετά βορρά σε κάποιες συζητήσεις και εκτίθεται. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, και εκτίθεται και κοινωνικά μετά. Δεν λέμε ότι πρέπει ποτέ να αποκρυφθεί μια κακοποίηση. Και αποθαρρύνεται και αυτός που πρέπει να καταγγείλει κάτι. Έτσι. Αλλά το να στοχοποιηθεί ή να στιγματιστεί μετά το παιδί, αυτό σε απογοητεύει πραγματικά και σε θυμώνει. Τώρα, από εκεί και πέρα οφείλω να πω και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι όταν γίνει καταγγελία για μια κακοποίηση, νομίζω ότι οι θεσμοί, οι υπηρεσίες λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουν.
Κανείς δεν θέλει να κρύψει τίποτα, κανείς δεν θέλει να δικαιολογήσει κανέναν. Το έλλειμμα υπάρχει στην πληρότητα, στην ποσότητα των δομών, όχι στην πρόθεση και στην διαχείριση ή στο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι όμως κάτι και αυτό. Όταν μιλάμε για 7.500 περιπτώσεις ετησίως στην Ελλάδα. Παραπάνω. Παραπάνω. Παραπάνω, βέβαια. Παραπάνω. Σας λέω. 7.500 παιδιά, δηλαδή, κακοποιούνται ετησίως περίπου και περισσότερες, ας πούμε, περιπτώσεις κάθε χρόνο. Το 2020, αν θα δείτε κάτι έτσι δημοσιευμένα στοιχεία που έχει μόνο η τηλεφωνική γραμμή SOS, το 2020 απευθύνθηκαν 2.000. Ναι, καλά θυμάμαι. 2.009 παιδιά. Από μόνα τους ζήτησαν βοήθεια. Φανταστείτε, όταν μόνο μια τηλεφωνική γραμμή λαμβάνει 2.009 αιτήματα, πόσο πραγματικά είναι αυτά που έχουν υποστεί. Είναι εδώ που ταιριάζει και η φράση ότι και η ντροπή θα έπρεπε να ντρέπεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρετε κι εσείς. Ναι, ακριβώς αυτό αισθάνομαι και εγώ σαν άνθρωπος. Αυτό πρέπει να νιώθουμε όλοι. Βέβαια. Ντροπή. Βέβαια. Κοιτάξτε τώρα, όταν ένας ενήλικας πιστεύει ότι το να κακοποιήσεις με οποιοδήποτε τρόπο, αξίζει να αναφέρουμε ποιοι είναι οι τρόποι. Είναι σωματική κακοποίηση. Είναι σεξουαλική κακοποίηση. Είναι παραμέληση. Η παραμέληση, ήθελα να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε και αυτό κακοποίηση. Βέβαια. Και η παραμέληση. Η παραμέληση θέτει σε εκείνο, μπορεί να θέσει σε εκείνο και την υγεία και τη ζωή ενός παιδιού. Άρα δηλαδή είναι, να είναι απόντες οι γονείς έτσι από το περίγυρο του παιδιού, από παντού, από το σπίτι, από παντού. Να μην το εμβολιάζουν. Να μην το εμβολιάζουν. Να μην το φροντίζουν ιατρικά. Να μην θωρακίζουν την υγεία του, βέβαια. Πολύ σημαντικό. Να μην αυτό. Το ταΐζουν. Να μην το ντύνουν. Να μην το στέλνουν στο σχολείο. Να μην το στέλνουν στο σχολείο. Ακριβώς. Να μην το πλένουν, να μην το καθαρίζουν. Έτσι. Πόσα παιδιά έρχονται και λέμε, μήπως από πίσω είναι μια παραμέληση εμφανής. Και μήπως αυτό συνεπάγεται όμως και από πίσω και άλλα παραπάνω πράγματα. Να το αφήνουν να γυρνάει τις νύχτες μόνο του ένα 7χρονο, 8χρονο παιδί να είναι στους δρόμους. Αυτό είναι παραμέληση. Και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο και την υγεία του και τη ζωή του. Να είναι άρρωστο και να μην του πηγαίνει στον παιδίατρο. Και να πρέπει να παρεύει εισαγγελέας για να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις. Σοβαρά θέματα. Αν μιλήσουμε για τις προηγούμενες μορφές που αναφέρατε και εσείς της κακοποίησης, που ενδεχομένως οι γονείς δεν γνωρίζουν. Να σας υπάρχει... πω. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, να σας πω και άλλες επικίνδυνες. Κακοποιητικές συμπεριφορές. Είπαμε σεξουαλική, σωματική, παραμέληση, συναισθηματική. Αυτή αφήνει τραύματα πολλά και στην οργάνωση του ψυχισμού και διαμορφώνει προσωπικότητα. Εκμετάλλευση. Παιδιά τα οποία χρησιμοποιούνται για οικονομικούς ή άλλους λόγους και βρίσκονται σε κίνδυνο και οργανώνουν και μια κοσμοθεωρία, μια άποψη για τον εαυτό τους και για τη ζωή τους που σίγουρα δεν θα τα βοηθήσει στην υπόλοιπη ζωή τους. Και υπάρχουν και κάποιες ειδικές άλλες μορφές κακοποίησης που είναι λίγο πιο σπάνιες, αλλά υπάρχει και μία ειδική περίπτωση που δεν είναι και τόσο σπάνια. Λέγεται κακοποίηση του παθητικού θεατή. Είναι παιδιά τα οποία παρακολουθούν τους γονείς τους να τσακώνονται συνέχεια. Και αυτό βεβαίως είναι κακοποιητική συμπεριφορά. Αυτό ποιος να το καταγράψει όταν μιλάμε στατιστικά. Επίσης για το άλλο δυσμενές στοιχείο της κοινωνίας που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία, όλοι αντιλαμβάνομαστε. Έτσι, έτσι, βλέπετε ότι είναι πολύ δύσκολο να τα καταγράψει όλα αυτά. Ποιο παιδί θα πει πόσες οικογένειες τσακώνονται μπροστά στα παιδιά τους οι γονείς, δεν τα προστατεύουν από αυτό και αυτό είναι μια σοβαρή συναισθηματική κακοποίηση. Γιατί δεν βάζουν στο πρώτο πλάνο εκείνη τη στιγμή το παιδί, αλλά εγώ αν σας πάω τώρα στον αντίποδα, σε γονείς που πραγματικά ενδιαφέρονται για το παιδί τους και στο παιδί κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, δυστυχώς η σεξουαλική κακοποίηση, που βλέπουμε και πολλούς αριθμούς να ανεβαίνουν και εδώ στην Ελλάδα πάρα πολλά περιστατικά. Υπάρχει, δεν ξέρω γιατρέ, κάποιο προφίλ του θήτη, υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, κάποια πράγματα που θα πρέπει και οι γονείς να έχουν στο νου τους, αν δουν το παιδάκι λίγο μαζεύεται, κάποια συμπεριφορές δεν είναι ίδιες με πριν. Να, γιατί έχουμε διαβάσει βεβαίως ότι συνήθως έρχεται από το περιβάλλον το γνωστό, σωστά, το οικείο, που το παιδί το γνωρίζει, ξέρει ότι κάτι εδώ υπάρχει μια σχέση. Θέλουμε και την τοποθέτηση της κυρίας Κατσουράκης, ότι έχει με τα σημάδια έτσι, στο σώμα. Ενώ υπάρχουν προγνωστικοί παράγοντες για να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα και να παρέμβουμε προληπτικά στην σωματική κακοποίηση, στη σεξουαλική κακοποίηση δεν έχουμε ειδικούς δείκτες. Δυστυχώς, όπως είπατε, οι κακοποιητές είναι συνήθως συγγενείς ή είναι πολύ κοντά στην οικογένεια και δεν έχουν και κάποιο ειδικό προφίλ. Και μάλιστα το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι σεξουαλική κακοποίηση
γίνεται πολλές φορές και σε οικογένειες οι οποίες έχουν κάπως κοινωνικο-οικονομικά, είναι πιο εύρωστες. Ενώ η σωματική κακοποίηση μπορούμε να πούμε ότι είναι σε οικογένειες με χαμηλότερο οικονομικό ή ιδιωτικό επίπεδο, σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι το ίδιο. Και βλέπεις μια οικογένεια που δεν το βάζει το μυαλό σου καθόλου ότι μπορεί να έχει τέτοιο επεισόδιο μέσα στις τάξεις της. Και να συμβαίνει. Και να συμβαίνει. Άρα δεν υπάρχει. Είναι δύσκολο. Δύσκολο, είναι δύσκολο. Μόνο με τη συμβολή των ειδικών έτσι, για τη συνδρομή τη δική σας, κυρία Κατσουράκη. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα υποδεχτούμε το παιδί και που θα αναγνωρίσουμε ίσως σε κάποια ένοχα, κάποια σημάδια, τα οποία θα πρέπει να τα διερευνήσουμε και εδώ μπαίνει ο κοινωνικός λειτουργός, ο παιδοψυχίατρος, ο παιδοψυχολόγος, ο οποίος θα ξεκλειδώσει το παιδί και θα το δει. Εμείς τώρα τι θα δούμε? Θα δούμε μελανιές οι οποίες, για παράδειγμα, δεν δικαιολογούνται από το παιχνίδι, ότι δεν έπεσε, έπαιζε με τα αδερφάκια του, ίσως ναι, ίσως όχι, ένα μάτι πρισμένο, περίεργα στίγματα πάνω στο σώμα, τα οποία... Εκείνη τη στιγμή τι λέτε στους γονείς τους? Καταρχήν το καταγράφω. Καταρχήν το καταγράφω την ώρα που εξετάζω. Τελειώνω την αντικειμενική εξέταση και μετά αρχίζω και σκέφτομαι και προσπαθώ να κάνω 5 ερωτήσεις γενικού περιεχομένου, από προσανατολιστικές μερικές φορές, ίσως να κάνω και τη χαζή, έτσι ώστε να μπορέσω να προσεγγίσω λίγο και να δω αν τελικά ισχύει ή δεν ισχύει για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω. Έχετε πέσει αρκετές φορές μέσα? Έχετε δει τέτοια περιστατικά? Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη μετά πραγματικά η διαχείριση του περιστατικού. Χρειάζεται ένα ισχυρό πλέγμα από κοινωνικούς λειτουργούς πρώτα, οι οποίες θα βοηθήσουν, και μετά οι ειδικοί παιδοψυχολόγος, παιδοψυχίατρος, στους οποίους πρέπει να απευθυνθούμε, αστυνομία, εισαγγελία. Έχει τύχει να καλέσουμε εισαγγελία αρκετές φορές στο νοσοκομείο. Και την εισαγγελία και την αστυνομική διεύθυνση, ας πούμε, του Αγίου Νικολάου. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τον Άγιο Νικόλαο. Προκειμένου να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μία έκθεση, να καταγράψουμε το περιστατικό και να ξεκινήσει η διαδικασία, τα πρώτα βήματα. Και προστασία του ίδιου του παιδιού, γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός βεβαίως και από τη δική σας τη θέση και όλων των ειδικών. Να προστατευτεί το παιδί. Ακριβώς, ακριβώς. Απομάκρυνση. Όποτε κρίνεται απαραίτητη, γίνεται απομάκρυνση με βάση εισαγγελική παραγγελία του παιδιού από το περιβάλλον. Έχει τύχει να νοσηλεύσουμε σαν φιλοξενία παιδιά στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στα πλαίσια απομάκρυνση από το κοινωνικό περίγυρο. Δυστυχώς είναι μια δύσκολη, στενάχωρη για όλους κατάσταση. Το πλέγμα υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχουν συνάδελφοι όπως ο κύριος Σαμιουδάκης, αλλά και παραέξω, οι οποίοι μπορούν και βοηθάνε και μας κατευθύνουν στην διαχείριση των περιστατικών. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγοι. Τα νοσοκομεία νοσούν, δεν έχουν την υποστήριξη, την κοινωνική ή την ψυχολογική. Ας πούμε, νοσοκομείο χωρίς ψυχολόγο. Εντάξει. Η κοινωνική υπηρεσία, μία κοινωνική λειτουργός. Είναι απαραίτητες. Οι ειδικότητες αυτές είναι απαραίτητες να υπάρχουν, όπως είναι και οι δικές σας. Και δεν μπορεί κανείς μας να φανταστεί πώς μπορεί να νιώθουν αυτά τα παιδιά, γιατί όλοι μιλάμε εκ του ασφαλούς. Εσείς βέβαια τα ξέρετε καλύτερα γιατί τα ζείτε. Αλλά όσο μπορούμε να τα προστατεύσουμε, αυτός είναι ο απότερος σκοπός και να παρακολουθήσουμε και σήμερα το webinar. Σημαντικό, και κάπως έτσι θα κλείσουμε, κύριε Σαμιωτάκη, κυρία Κατσουράκη, διότι γενικότερα το θέμα για όλους μας είναι το πώς προσεγγίζουν όχι μόνο οι γονείς, αλλά και εσείς οι ίδιοι ως επιστήμονες τελικά την αλήθεια της κάθε περίπτωσης, του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Δεν θα πούμε περισσότερα, διότι αν θέλετε βεβαίως θα πρέπει να συμμετέχετε και στο εξαιρετικό webinar της Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας με εξαιρετικούς ομιλητές σήμερα το απόγευμα. Είναι πολύ πολύ εύκολο, θα σας δώσουμε και το σύνδεσμο κάτω χαμηλά στην οθόνη σας. Μπορείτε να λάβετε συμμετοχή και βεβαίως να παρακολουθήσετε όλη την ομιλία και ο συντονισμός θα γίνει από εσάς, κύριε Κατσουράκη. Από μένα και την κυρία Κοντολεμάκη, παιδίατρο στην Ιεράπετρα. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με δύο στίχους ενός στιχουργού μιας άλλης εποχής, επίκαιρο όμως όσο ποτέ. Έχει τον νου σου στο παιδί. Άμα σωθεί το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Κάθε φορά που τα ακούμε, είναι ανατριχιαστικό. Έτσι, είναι πραγματικό. Αν λάβει κανείς υπόψη όλα αυτά που ακούμε καθημερινά, στις τηλεοράσεις, διαβάζουμε κτλ. Κύριε Σαμιωτάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Και να υπενθυμίσουμε ότι είναι δωρεάν το webinar. Να το πούμε σε όλους. Είναι πολύ εύκολο να δηλώσει τη συμμετοχή και είναι και δωρεάν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Παπαδοπούλου που μας έφερε σε επικοινωνία. Την πρόεδρο της Παγκρίτιας Παιδιατρικής. Να είστε καλά και πάντα τέτοια να έχουμε. Και για τη
συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε.